με την πρώτη μέρα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Θα είμαστε και αύριο μαζί από τις 7 στις 9 για τη δεύτερη μέρα. Εδώ βλέπετε τα ονόματα των αθλητών που θα πάρουν μέρος στα 100 μέτρα. Στην κούρσα που θα αναδειχτεί ο γρηγορότερος Έλληνας αθλητής. Ο Τσάκωνας, ο Λυκούργος που έκανε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση το πρωί με 10.47, δεν θα αγωνιστεί. Ο Νυφαντόπουλος με τον Τριβιζά που ήταν δεύτερη και τρίτη πέρσι. Έχουν την ευκαιρία να γίνουν πρωταθλητές Ελλάδος. Είναι ο Νυφαντόπουλος πάρα πολύ καλά. Φέτος, όπως και ο Τσάκωνας, ο Τριβιζάς. Και είναι ακόμα ο Ιωακιμίδης, ο Μουτρίχας, στον πρώτο διάδρομο Πατρινιός, στο 2 ο Βοσκόπλος και στο 3 ο Ζήκος. Ο Κώστας Ζήκος, ένας έφηβος αθλητής από τα Τρίκαλα, που ήταν νικητής το χειμώνα στον κλειστό στίβο στα 60 μέτρα. Να δούμε αν θα μπορέσει αυτός να είναι πρώτος μπροστά από τον πολύ καλά φέτος Νυφαντόπουλο, τον Γιάννη τον Νυφαντόπουλο, αλλά και τον Παναγιώτη τον Τριβιζά. Παρακολουθούμε πάντα το πρωτάθλημα Ελλάδος, ένα πρωτάθλημα με πραγματικά ερασιτέχνες αθλητές, αλλά και προπονητές θα λέγαμε, που δίνουν όλο τον εαυτό τους για το αγαπημένο τους άθλημα που λέγεται στίβος. Εδώ είναι η δυνατή του στίβου, η σφαιροβόλη, που θα αγωνιστούν στο τελικό. Ένα αγώνισμα όπου πριν από λίγες μέρες στο παγκόσμιο εφηβικό πρωτάθλημα πήραμε χάλκινο μετάλλιο με τον Μουζενίδη. Εδώ βλέπετε τα ονόματα των αθλητών, με το Σκαρβέλι να είναι πρωταγωνιστής, το Λατιφλάρι, το Ζώτο και τα υπόλοιπα παιδιά που είναι πραγματικοί γιγάντες, με μια σφαίρα που ζυγίζει 7 κιλά και 260 κιλά και 260 γραμμάρια και τη στέλνουν κοντά στα 18 και 19 μέτρα. Όμως προηγείται η κούρσα των 100 μέτρων. Εδώ βλέπετε τις μετέχουσες στο τριπλούν που θα δούμε σε λίγο, με κορυφαία τη Βούλα την Παπαχρήστου που έκανε εντυπωσιακό άλμα το πρωί στο προκριματικό. Η Βούλα Παπαχρήστου έκανε 14.39, την 7η καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη. Είναι στο κέντρο του σταδίου. Αυτός είναι ο Γιάννης ο Πατρινιός του αθλητικού ομίλου Δρομέα Βάρης. Νάτος έκανε το πρωί 10.85, την 8η καλύτερη επίδοση. Αυτός είναι ο Ζήκος, νάτος, ο νικητής, ο πρωταθλητής Ελλάδος στα 60 μέτρα στον κλειστό στίβο. Ο Ζήκος που είναι 20 χρονών έκανε 10.69 το πρωί, την τέταρτη καλύτερη επίδοση από όλους όσους αγωνίστηκαν. 36 δρομής πήρα μέρος στα προκριματικά των 100 μέτρων. Έκανε 10.69, μπροστά του είχε με 10.55 τον Τριβίζα, 10.47 τον Τζάκωνα που δεν τρέχει. Να εδώ ο Νυφαντόπουλος που έκανε 10.30 την καλύτερη επίδοση, ο Γιάννης ο Νυφαντόπουλος. Ένας πολύ καλός αθλητής, καλύτερος θα λέγαμε. Και ο ήρεμος Παναγιώτης Τριβιζάς, πυροσβέστης στο επάγγελμα, με υπηρεσίες παρακαλώ. Στον 7ο διάδρομο είναι ο Νίκος ο Ιωακιμίδης του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός που διεκδικεί πρωτιά μαζί με τον Βενιζέλο, Ελευθέριο Βενιζέλο, το Γυμναστικό Σύλλογο στα 4x100. Και να όλοι οι δρομείς που είναι έτοιμοι για το τελικό, εκτός από τον 5ο διάδρομο που ήταν ο Λυκούργος ο Τσάκωνας. Λοιπόν, Παναγιώτης Τριβιζάς, αθλητής του Ολυμπιακού, 10.55 το πρωί. Από δεξιά ο Γιάννης ο Πατρινιός στον πρώτο διάδρομο του Βάρη Δρομέας. Στο δεύτερο διάδρομο ο Γιάννης Βοσκόπουλος, επίσης του Βάρη, του Δρομέα Βάρης. Εκεί που είναι ο Χάρης Παπαδιάς, παγκόσμιος πρωταθλητής το 1997 στον κλειστό στίβο. Αυτός είναι ο Κώστας ο Ζήκος των Τρικάλων. Αυτός είναι ο Γιάννης ο Νυφαντόπουλος, το φαβορί για την πρώτη θέση. Ο Γιάννης ο Νυφαντόπουλος του Γυμναστικού Συλλόγου Ελευθέριος Βενιζέλος. Στον 5ο διάδρομο δεν είναι κανένας, που ήταν ο Λυκούργος ο Τσάκωνας. Εδώ ο Παναγιώτης ο Τριφυζάς του Ολυμπιακού, 10.55 τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στο προκριματικό.
Στον έκτο διάδρομο είναι ο Νίκος Ιωακιμίδης του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έχει δύο δρόμοι στο τελικό. Τρεις ο Ελευθέριος Βεντζέλος, αλλά ο Τσάκωνας δεν αγωνίζεται, οπότε είναι δύο. Και ο Μουντρίχας. Στο διάδρομο 7, Νικόλαος Ιωακιμίδης. Ιωακιμίδης είπαμε του Ολυμπιακού στο 7 και στο 8 είναι ο Προκόπης. Ο Μουντρίχας, 26χρονος, έκανε 10.76 το πρωί, ο Ακιμίδης έκανε 10.73. Αυτή είναι οι 7 δρομείς που μετέχουν στην δεύτερη τελική σειρά των 100 μέτρων, την γρηγορότερη δηλαδή, αυτή που λογικά θα αναδείξει το γρηγορότερο Έλληνα για το 2018, 104ο πρωτάθλημα Ελλάδος εδώ στο Παμπελοπονσιακό στάδιο, που γίνεται και τα τελευταία χρόνια από την ίδια πρωταθλήματα, είναι το καταλληλότερο θα λέγαμε, που διαθέτει και όργανα έτσι, για να γίνονται οι αγώνες. Και ο Σέγας επιλέγει την Πάτρα ως διοργανώτρια του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος τύπου ανδρών. Πάμε στα 100 μέτρα, τελικός 100 μέτρων ανδρών. Προσέχτε τον Ιφαντόπουλο στο 4 και στο 6 τον Τριβιζά, αλλά και το Ζήκο στο 3. Πετάχτηκαν. Πολύ καλά ο Ζήκος, είναι καλός εξεντάρης. Ο Ιφαντόπουλος αρχίζει να αναπτύσσεται τώρα. Ο Τριβιζάς είναι 200 που τρέχει στον 10ο διάδρομο και ο Ιφαντόπουλος ξεχώρισε. Ο Ιφαντόπουλος ξεχώρισε και πήγε καλά και στο 2 ο Βοσκόπουλος. Ο Γιάννης Βοσκόπουλος. Χρόνος 10.42 με άπνια, δεν είχε καθόλου αέρα. Βοσκόπουλος πρέπει να τερμάτισε δεύτερος πίσω από τον Γιάννη τον Ιφαντόπουλο. Ο Βοσκόπουλος είναι μόλις 20 χρονών. Ο Ιφαντόπουλος εδώ, ο πρωταθλητής Ελλάδος, πέρσι ήταν στη δεύτερη θέση. Και εδώ τα συγχαρητήρια από τον Παναγιώτη Τριβιζά για αυτή τη νίκη του. Μαζί γυμνάζονται, είναι φίλοι. Και εδώ ξαναδείτε πώς πετάγονται. Ο Ζήκος που έμεινε πίσω στα τελευταία μέτρα. Είναι εξαιρετικό στα 60. Μένει, αρχίζει και μένει πίσω. Ο Ιφαντόπουλος αναπτύσσεται, αναπτύσσεται και ο Βοσκόπουλος. Και έχουμε πρώτο, δεύτερος ο Τριβιζάς. Ο Παναγιώτης δεν ήταν. Ο Βοσκόπουλος όμως είναι τρίτος. Είναι μεγάλη επιτυχία για αυτό να είναι. Ο Τριβιζάς είναι 200, είχε τη δύναμη στα τελευταία μέτρα να προσπεράσει, να βγει μπροστά από τον Βοσκόπουλο, να βγει μπροστά από όλους τους άλλους, αλλά πίσω από τον Ιφαντόπουλο και να πάρει τη δεύτερη θέση. Θα περιμένουμε και τα επίσημα αποτελέσματα. Εδώ ο Ζήκος και αριστερά ο πρωταγωνιστής, ο Ιφαντόπουλος, τον βλέπετε. 10.42 θα περιμένουμε και το photo finish για να έχουμε το σωστό αποτέλεσμα για τον πρωταθλητή Ελλάδος, τον γρηγορότερο Έλληνα, τον Γιάννη τον Ιφαντόπουλο. Το λόγο σε σένα, Δημήτρη Χατζηγεωργίου. Έχουμε αυτή τη στιγμή τον γρηγορότερο Έλληνα με βάση τα αποτελέσματα του παλιού πρωτάθλημα, Γιάννη Ιφαντόπουλο. Λοιπόν, Γιάννη, συγχαρητήρια. Πρωταθλητής Ελλάδος. Γλυκό πικρή γεύση. Σίγουρα γλυκό πικρή γεύση. Είναι μεγάλη χαρά που κατάφερα να κερδίσει το παλιού πρωτάθλημα. Έλλειψη του φίλου μου του Λυκούργου, που μάθαμε τελευταία στιγμή ότι δεν θα αγωνιστεί. Τώρα όσο αφορά την κούρσα, το λάθος μου στην Ταραγώνα που ακυρώθηκα στο τελικό, φαίνεται ότι με ακολουθεί ακόμα. Ήμουν αρκετά αγχωμένος για την εκκίνηση, δεν ήθελα να επαναλάβω το ίδιο λάθος και με αποτέλεσμα να μείνω πολύ πίσω. Δεν είναι δικαιολογία, δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Δυστυχώς όμως το μυαλό μου με κέρδισε. Στο Ευρωπαϊκό θα είσαι με τη Σκυτάλη, με το ατομικό τι γίνεται? Υπάρχει άλλη μια ευκαιρία στους Μεσογειακούς. Στους Βαλκανικούς, συγγνώμη. Από τα πρωινά αποτελέσματα έδειξα ότι είμαι σε θέση να κάνω μια καλύτερη επίδοση από το όριο. 10-28 είναι το όριο, έτσι. Ναι. Από εκεί και πέρα θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και για τη Σκυτάλη πάνω απ' όλα, αλλά και για το ατομικό μου στο Βαλκανικό να πάνε όλα καλά. Να είμαστε αξιοπρεπείς στο Βερολίνο. Ο φίλος ο Λυκούργος τι έγινε? Άγνωστο. Φύγαμε μαζί από το δωμάτιο. Με λίγα λεπτά διαφορά ο ένας με τον άλλον, για να έρθουμε να αγωνιστούμε και έμαθα στο κόλπο μου ότι δεν είναι μαζί μας. Θέλω να πάω να τον βρω, να δω τι έγινε. Κρίμα, δεν το περίμενα. Γεια, ευχαριστούμε πολύ, συγχαρητήρια. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.